Είναι μια πάρα πολύ καλή αθλητική οργάνωση. Συμμετέχουν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες από την Τρίτη Ένωση των Σωματείων Αντισφαίρωσης Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Συμμετέχουν οι 6 καλύτεροι βαθμολογικά αθλητές κάθε κατηγορίας, αγόρια κορίτσια, 12, 14 και 16. Οι αγώνες που βλέπουμε είναι πάρα πολύ καλοί. Το επίπεδο των αθλητών έχει ανέβει πάρα πολύ και οι αποδόσεις τους είναι αξιόλογες. Είναι το μάστερ της Ένωσης, μια πραγματικά ωραία πρωτοβουλία της Τρίτης Ένωσης, των Σωματείων της Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Όλα τα καλά παιδιά, τα καλύτερα παιδιά όλων των κατηγοριών είναι εδώ ένα διήμερο όμορφο εδώ στην Πτολεμαϊδα. Η Πτολεμαϊδα έχει άριστες εγκαταστάσεις, πραγματικά από τις καλύτερες εγκαταστάσεις το άθλημά μας σε όλη την Ελλάδα. Και είναι ένας σύλλογος ο οποίος είναι υγιέστατος, έχει καλούς προπονητές, έχει αθλητές, ένα διοικητικό συμβούλιο πολύ αξιόλογο. Όλες οι δράσεις που γίνονται εδώ πραγματικά είναι πολύ σημαντικές. Η ελάχιστη υποχρέωση της Ομοσπονδίας είναι να τροφοδοτεί με σημαντικές διοργανώσεις την Πτολεμαϊδα, τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς. Πραγματικότητα είναι ότι πλέον η Πτολεμαϊδα αποτελεί αναφορά στο παγκόσμιο τενιστικό χάρτη. Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και για το τένις αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Οι προοπτικές ανάπτυξης για το τένις είναι τεράστιες. Φαντάζομαι ότι όλοι το ζούμε, όλοι βλέπουμε το τένις πώς προχωράει σε όλη τη χώρα. Καινούργιες εγκαταστάσεις γίνονται παντού. Αθλητές μας προχωράνε στα παγκόσμια κατάταξη, εκτός από τον Στέφανο και τη Μαρία, πολλά άλλα παιδιά πλέον προχωρούν. Η ανάπτυξη είναι τεράστια και βέβαια αυτό γίνεται και εδώ, στην Κεντροδυτική Μακεδονία και εδώ στην πόλη της Πτολεμαϊδας, όπου χαιρόμαστε όλοι μια τέτοια εγκατάσταση, η οποία είναι βέβαια ότι θα αποδώσει τους καρπούς της στο μέλλον. Υπάρχει προσέλευση, δείχνει ενδιαφέρον ο κόσμος να έρθει στο τένις. Κοίταξε, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, αλλά το τένις όμως είναι ένα άθλημα το οποίο είναι καθαρά τεχνικό, θέλει οπωσδήποτε ανάλογες εγκαταστάσεις για να μπορεί να το καλλιεργήσει κάποιος και δεν μπορεί να το καλλιεργήσει οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε γειτονιά ή σε οποιοδήποτε σχολείο παραδείγματος χάρη, θέλει τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Εμείς βέβαια σαν σύλλογος, σαν όμιλος αντισφαίρησης Πτολεμαϊδας έχουμε άριστες εγκαταστάσεις. Ήδη έχουμε 8 γήπεδα ανοιχτά και 2 κλειστά, που σημαίνει ότι με όλες τις καιρικές συνθήκες οι αθλητές μας μπορούν να αθλητούνται. Έχουμε αθλητές, αλλά λογικά θα έπρεπε να είχαμε πολύ περισσότερους. Σας είδαμε να κάνετε δράσεις εκμάθησης, τένις, γνωριμίας στα σχολεία. Θα συνεχιστεί αυτό? Ναι, αυτό θα συνεχιστεί στα σχολεία. Ήδη οι προπονητές μας έχουν άδεια, έχουμε βγάλει άδεια για τους προπονητές να μπαίνουν στα σχολεία και να κάνουν κάποια επίδειξη στο τένις, ούτως ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά από μικρή ηλικία ποιο είναι το άθλημα και πώς τέλος πάντων μπορεί να το ασκήσει κάποιος. Αυτό θα συνεχιστεί και σε όλα τα σχολεία της ΕΟΡΔΕΑΣ και άμα χρειαστεί βέβαια και στην ευρύτερη περιοχή.